Κυρά μου, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι ως άνθρωπος που έχω υπηρετήσει στον αθλητισμό είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σπουδαία στιγμή για μένα ως Μακεδόνας, ως άνθρωπος ο οποίος κατάγομαι από τη Βόρεια Ελλάδα να είμαστε σήμερα σε ένα ευληματικό γήπεδο όπως είναι αυτό το καθαρτζογλίο να έχουμε εδώ μπροστά μας τον Υπουργό ο οποίος μου έδωσε τη δυνατότητα όπως και τον Πρόεδρο του Καυτοτοκλείου να είμαι μέρο τη σύσκεψη και να δω διαζώσει ότι η προσπάθεια που έχει γίνει αλλά και που θα γίνει από εδώ και πέρα είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Εάν θέλουμε να έχουμε έναν αθλητισμό χωρί βία, χωρίς όλε αυτέ τι αρνητικέ καταστάσει, τι οποίε είναι στην επικαιρότητα και το τελευταίο διάστημα, για μένα το νούμερο ένα είναι οι υποδομέ. Βρισκόμαστε σε ένα γήπεδο που αυτή τη στιγμή αθλούνται πέντε αθλητέ που θα πάρουν μέρο στου επόμενου Ολυμπιακού Αγώνε. Αυτό τι σημαίνει ότι παρόλε τι δύσκολε συνθήκε που υπηκρατούσαν τα τελευταία χρόνια, ο αθλητισμό συνεχίζει, αναπνέει, έχει ζωή. Και χαίρομαι πραγμα... πραγματικά γιατί ένα υπουργό ή και το επιτελείο του, σε συνεργασία με μια διοίκηση που έχει αναλάβει περίπου εδώ και ένα χρόνο, έχουν την καλύτερη δυνατή διάθεση αλλά και του πόρου να δημιουργήσουν τι κατάλληλε υποδομέ. Εγώ το τονίζω για ακόμα μια φορά. Περνάω το μήνυμα ότι ο αθλητισμό είναι η πρόταση κατά τη βία και θα βρίσκουμε πάντα και στο πλευρό του Υπουργού αλλά και στο πλευρό εδώ τη διοίκηση από όπου μπορώ να βοηθήσω. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι και το ΆΚΑ, όπω είπατε πολύ σωστά, αλλά και το Καφτατζόγλιο είναι τα σημαντικότερα αθλητικά κέντρα που έχει αυτή η χώρα σε νότο και βορρά αντίστοιχα.